Η δημιουργία τεχνικής και τουριστικής σχολής στην Πιερία μέσω χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το καθεστώς που επικρατεί σήμερα στις λαϊκές αγορές, καθώς και η αδειοδότηση των παραγωγών και των εμπόρων που συμμετέχουν σε αυτές, αποτέλεσαν τα κύρια θέματα που απασχόλησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Πιερίας κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης. Ομόφωνα εγκρίθηκε η πρόταση του Προέδρου του Επιμελητηρίου για διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας τεχνικής και τουριστικής σχολής. Ο κ. Χατζηχριστοδούλου υπογράμμισε πως ο σχεδιασμός αυτού του εγχειρήματος θα χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το πρόγραμμα Τζέσικα, με προϋπολογισμό ο οποίος θα κυμαίνεται μεταξύ 3 και 10 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόσθεσε δε πως η εποχή που τα επιμελητήρια ασχολούνταν μόνο με την έκδοση πιστοποιητικών έχει τελειώσει. Εμείς εδώ πέρα δεν κάνουμε θα ούτε να πάρουμε απόφαση για χρηματοδότηση. Εμείς εδώ πέρα σήμερα θα πρέπει να πάρουμε απόφαση το αν θέλουμε να προχωρήσουμε σε ένα τέτοιο εγχείρημα. Δύσκολο. Ένα εγχείρημα το οποίο ίσως το συμβούλιο αυτό θα έχει πολύ τάξη, αλλά ίσως και το επόμενο. Κατά πόσο είμαστε λοιπόν αποφασισμένοι να μην βλέπουμε πιστοποιητικά. Εγώ θα σας πω και επικαλούμε και τη μαρτυρία της υπηρεσίας εδώ πέρα. Ποτέ σε αυτά τα χρόνια που είμαι στο επιμελητήριο, σε αυτά τα χρόνια που είχατε γνωρίσει με την εμπιστοσύνη των μελών, είμαι πρόεδρος του επιμελητηρίου, ποτέ μου δεν πήγα στο τμήμα πιστοποιητικό. Ούτε καν ασχολήθηκα. Ούτε καν ποτέ μίλησα με την υπάλληλο πώς πάνε τα πιστοποιητικά κτλ. Ρωτώ λοιπόν. Θέλουμε να διερευνήσουμε ένα τέτοιο εγχείρημα. Είμαστε σε θέση να πάρουμε βαρύ φορτίο στις πλάτες μας. Είμαστε σε θέση κάτι το οποίο δεν γίνεται σήμερα από την πολιτεία να το πράξουμε εμείς. Είμαστε σε θέση να αναγνωρίσουμε ότι αν δεν δημιουργηθούν τεχνικές σχολές είτε τουριστικές, δεν θα βρίσκουν τα παιδιά σας αύριο μετά από δουλειά. Γιατί όπως καταλαβαίνετε οι εποχές πλέον να στείλουμε τα παιδιά μας στο δημόσιο αυτό τελείωσε. Τα Ελληνόπουλα έχουν δικαίωμα στην τέχνη. Εμείς μπορούμε αυτά να τα στηρίξουμε με όλα μας τα ρίσκα. Αυτή είναι η απόφαση θα πάρουμε σήμερα. Ίσως είναι από τις σημαντικές αποφάσεις που έχουν παρθεί σε αυτή την αίθουσα. Και το άλλο που πρέπει να λογιστούμε όλοι μας, οι γενιές που είναι σήμερα στην τέχνη, αν θα φύγουνε, δεν γεννιούνται καινούργιες. Αντίθετα με αυτό που γίνεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, που δημιουργούνται, που εκπαιδεύονται και στη θεωρία και στην πράξη και έχουν από πίσω ανθρώπους που θα συνεχίσουν ένα επάγγελμα. Άμεσα συνυφασμένο με τη δημιουργία της τεχνικής και τουριστικής σχολής ήταν και το θέμα που εισηγήθηκε ο Γενικός Γραμματέας, κ. Νικόλαος Σαρίδης, για την αξιοποίηση της πρωτοβουλίας Τζέσικα. Όπως εξήγησε, πρόκειται για ευρωπαϊκό πρόγραμμα μέσω του οποίου προωθούνται και επιστρέφονται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα κεφάλαια που δεν έχουν απορροφηθεί. Αφορά στη στήριξη έργων αστικής ανάπλασης με δύο βασικές προϋποθέσεις: το έργο να είναι βιώσιμο και κερδοφόρο και να έχει κοινωνικό όφελος. Με το θέμα των λαϊκών αγορών ασχολήθηκε εκτεταμένα το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού όπως εξήγησε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου, επανειλημμένα έχουν γίνει έντονα παράπονα από το στεγασμένο εμπόριο. Για το λόγο αυτό στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο πρόεδρος παραγωγών πολιτών λαϊκών αγορών Πιερίας, κ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος. Ο κ. Παπαδόπουλος από την πλευρά του επισήμανε πως οι λαϊκές αγορές δημιουργήθηκαν για να μπορούν οι πολίτες να έρθουν κοντά και να έχουν εύκολη πρόσβαση στα αγροτικά προϊόντα. Αυτό όμως σήμερα έχει καταστρατηγηθεί, κυρίως επειδή ο αριθμός των πολιτών που εμπορεύονται άλλου είδους αντικείμενα έχει αυξηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Εάν λοιπόν διαπιστωθεί ότι δεν κλείθηκαν ποτέ, και εδώ είναι μια απόφαση μας πάρα πολύ σοβαρή, όποιος και να τη στείλει, αυτός που υπογράφει, το πρώτο πράγμα που πρέπει να τον κάνουμε αυτόν τον κύριο, να τον βγάλουμε μια βόλτα στην αγορά έξω. Τον κάνουμε μια βόλτα, να τον κεράσουμε ένα καφεδάκι, να καταλάβει καλά την αγορά. Όσο ψηλά και να είναι, όσο χαμηλά και να είναι. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι δίνουν όλοι οι άνθρωποι. Περιφέρειες, Δήμοι, πάτσε ο Νέξης, πάτσε ο Πολάκης.
Πού θα τις προλάβω. Αυτή τη στιγμή, θέλω να μου πει ο κύριος Παπαδόπουλος, όταν πάτε στη λαϊκή αγορά, τι ποσοστό υπάρχει πρωτογενή τομέα και τι ποσοστό υπάρχει προϊόν. Οι άδειες των των λαϊκών αγορών έγινε για να έρθουν οι πολίτες πιο κοντά σε αγροτικά προϊόντα. Αυτό έχει καταστροφηθεί στη διάρκεια από τότε που ιδρύθηκε η λαϊκή αγορά και με διάφορα τερτύπια ξέρουμε τώρα οι Δήμοι παλιά, οι Νομαρχίες αργότερα και τώρα οι περιφέρειες βάζουν μέσα. Προχθές ήμουν επειδή είμαι και στην Ομοσπονδία Κεντρικής Μακεδονίας, ο Δήμος Θεσσαλονίκης θέλει να βάλει 150 κοινές άδειες μέσα στη Θεσσαλονίκη τώρα. Να θεωρήσει άδειες μικροπολιτών, επαγγελματιών δηλαδή. Υπήρχε ένας νόμος ο οποίος έλεγε ότι η παραγωγή με τους εμπόρους να είναι ένας προς έναν. Αυτός έχει καταστρατηγηθεί πάρα πολλές φορές και αναπεριφέρεια αναλόγως. Δηλαδή, στη δικιά μας, στην Κατερίνη, παραδείγματος χάρη στον νομό Πιερίας, στον παλιό νομό Πιερίας, μέχρι το 2005 ήμασταν ένας προς ένας. Μετά κάτι πήρε πήγε ανάποδα, άρχισαν οι έμποροι, ιδίως αυτοί με ρούχα, έτσι, να υπερτερούν σιγά σιγά και φτάσαμε σε αυτό το σημείο τώρα να είμαστε γύρω στο 60-40. Στο νομικό πλαίσιο που διέπει τη διαδικασία έκδοση αδειών για τις λαϊκές αγορές, αναφέρθηκε ο νομικός σύμβουλος του Επιμελητηρίου, κ. Στέφανος Βαρδάκας. Σύμφωνα με το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς, οι άδειες χορηγούνταν από τις εκάστοτε νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και οι σχετικές θέσεις παραχωρούνταν ύστερα από απόφαση των Δημοτικών Συμβουλίων. Και στις δύο περιπτώσεις έπρεπε να ζητηθεί η γνώμη των οικείων επιμελητηρίων, των εμπορικών συλλόγων και των συλλόγων μικροπολιτών. Θέλουμε να δούμε, θα έχουμε τη συνεργασία σας. Σας τονίζω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Κύριοι που μιλάνε πρωτογενή τομέα, δεν είναι μέλη μας. Μέλη είναι αυτοί που παίρνουν τις άδειες, που είναι προϊόντα. Φυσικά βέβαια και εδώ και για το θέμα του πρωτογενή τομέα υπάρχει θέμα. Η άδεια που δίνεται, δίνεται για 6 μήνες ή 8 νομίζω. Για 6 μήνες. Για 6. Μόλις πουλήσει τη σοδιά, να το πω έτσι, φεύγει από το χώρο. Το χορηγούμενο χρόνο. Τι κάνουν οι περισσότεροι. Θα τα λέμε όλα τα πράγματα, έτσι. Γιατί και εκεί έχουμε μέλη που πουλάνε πρωτογενή τομέα στεγασμένο εμπόριο. Πληρώνουν εφορίες, καράτσια, τέβε, ασφάλιστρα. Αφού πουλάει τη σοδιά, η δικιά του τελείωσε, πάει στο μεγάλο έμπορο, αγοράζει και συνεχίζει να πουλάει. Να τα λέμε και τα δύο πράγματα όσο έχουν. Επιπλέον, εγκρίθηκε η πρόταση του Γενικού Γραμματέα του Επιμελητηρίου για κατάθεση πρότασης για τα προγράμματα εκπαίδευσης Λεωνάρντο Νταβίντσι σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων. Ήδη, μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος, επιχειρηματίες από την Πιερία έχουν επισκεφθεί την Ιταλία, την Ισπανία και τη Γερμανία. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη μετάβαση τριών μελών του Επιμελητηρίου στις Βρυξέλλες προκειμένου να διερευνηθούν αναπτυξιακά και οικονομικά προγράμματα και να προγραμματιστεί η έκθεση παραδοσιακών προϊόντων στις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Προημερησίας διατάξεως, ο κ. Χατζηχριστοδούλου αναφέρθηκε στο Αναπτυξιακό Επιχειρηματικό Συνέδριο, ευχαριστώντας όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαρκή παρουσία τους κατά τις τρεις ημέρες που διήρκησε το συνέδριο.